Πάμε να δούμε τους ναι, ναι, ναι. Αυτό εντείνεται να έχει πούμε, και πλανήτες σου Φυσικά, ah. γίνεται ακόμα πιο έντονο. Πάμε να δούμε λοιπόν του υδροχώου. Εδώ πέρα για εσά ο Ερμή μπαίνει μέσα στον τομέα των οικονομικών. Σα βάζει λοιπόν σε διαδικασίε να ψαχτείτε περισσότερο με τα έσοδα, τα έξοδα, να δείτε τι γίνεται γενικώ με το πορτοφόλι σα. Μέχρι τα μέσα Απριλίου μπορεί να φέρει κάποιε ευκαιρίε να τονώσετε το εισόδημά σα. Ε, από την άλλη πλευρά μπορεί να κάνετε και κάποιε αγορέ μέσα αυτό το χρονικό διάστημα. Απλά θα σα πρότεινα. Αν είναι να τι κάνετε τι αγορέ, βιαστείτε τι λίγο, τώρα ακόμα που δεν είναι ούτε σε στάση πρακτικά τον άλλο μήνα θα γυρίσει ανάβρομος αλλά από τις 19 Φεβρουαρίου και μετά θα μπει σε στάση άρα θα αρχίσει λίγο να ας πούμε θα τρελαθώ τι γίνεται εκεί πέρα θα είναι Α, πάρα πολύ όμορφο Λοιπόν, γενικώ είναι μια περίοδο που φαίνεται ότι θα συζητήσετε και για οικονομικά. Ε, ή μπορεί να θέλετε να ξαναβείτε θέματα των οικονομικών ε, και παλιότερων συμφωνιών. Α, δεν τη θεωρώ αρνητική σε καμία περίπτωση. Απλά θέλει και για σας λίγη προσοχή όταν ειδικά θα γυρίσει ανάβρομος εμείς, αλλά μιλάμε πια για το Μάρτιο. Και πάμε στους λατρεμένους ηθείς.